Τα όνειρά μας πραγματοποιήθηκαν. Μας δέχτηκαν στο Hogwarts, το σχολείο της μαγείας και της μαγοτεχνικής. Ναι, πολύ καλά καταλάβατε, μετά από πάρα πολλά χρόνια που το περιμέναμε, ήρθε το Hogwarts Legacy. Το παιχνίδι που θα μας επιτρέψει να ζήσουμε σαν μάγοι και ως μεγάλος φαν των ταινιών Harry Potter, ανυπομονούσα να παίξω. Γι' αυτόν τον λόγο βρισκόμαστε στο PC, με αυτή την ντούμπανη κάρτα γραφικών για να βγάλω τα καλύτερα γραφικά για εσάς. Οπότε καθίστε αναπαυτικά και πάμε να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας. Το γράμμα συνεννοεί ότι μας δέχτηκαν στο Hogwarts ως πεμπτοετή μαθητή. Θυμάμαι και από τις ταινίες όταν και ο Χάρη ήταν στο πέμπτο έτος, τα πράγματα άρχισαν να σοβαρεύουν. Ξεκινάμε λέει στις 1 Σεπτεμβρίου. Ό,τι χρειαζόμουν τα έχουν μαζέψει και θα με συνοδέψουν στο κάστρο. Όπως γνωρίζεις, λέει, το Υπουργείο σε απαγορεύει να χρησιμοποιείς μαγεία αν είσαι κάτω των 17 έξω από το σχολείο. Το γνωρίζω. Αλλά λέει λόγω έκτακτων συνθήκων, το Υπουργείο επέτρεψε τον Προφέσορ Ελαζάρ Φιγκ να σε βοηθήσει λίγο με τα σπέλ σου προτού έρθεις από το Λονδίνο στο κάστρο για να ξεκινήσεις. Με αγάπη, Professor Weasley. Νομίζω υποδιευθύντρια. Ας ξεκινήσουμε. Το πρώτο που θα κάνουμε είναι να φτιάξουμε τον χαρακτήρα μας. Έχει διάφορα preset. Wow, είναι πάρα πολύ ωραία. Έχω βάλει όλα τα γραφικά στο full και ray tracing και frames, τα πάντα, που αν παίζεις από κονσόλα δεν μπορείς να τα έχεις. Αλλά ξέρετε, εμένα σε έχω συνηθίσει πάντα στα καλύτερα. Θα ξεκινήσω με αυτό εδώ το preset με το ομορφόπεδο. Θα προσπαθήσω να φτιάξω τον εαυτό μου μέσα στο Hogwarts. Ωραία, διαλέγουμε αυτό το πρόσωπο, ένα ωραίο βασικό ας το πούμε. Μπορώ να βάλουμε γυαλάκια. Γυαλάκια αλλά Harry Potter. Okay, για αρχή θα έχει πλάκα. Πάρε φίλε, δες μαλλιά. Έχει τρομερές επιλογές. Και έχει γυναικεία, ωραία χτενίσματα και τα αντρικά. Άρα λίγο θα ήμουν έτσι, αλλά λίγο μάκρυνα τα μαλλιά μου. Τι, θα μπορούσα να ήμουν αυτός. Ναι, εγώ τα τριμάρω λίγο καλύτερα στις άκρες, αλλά it's okay. Εδώ μπορούμε να το βάλουμε κοκκινάδες και τέτοια. Να βάλουμε ελιές στο πρόσωπο έτσι για λεπτομέρειες. Και χαρακές. Ξέρεις κάτι, έχω ένα χτύπημα στο φρύδι εδώ, όπου θα μπορούσαμε να βάλουμε αυτό, εντάξει. Λίγο πιο μπάντας. Πάλεψα με δράκο. Και νομίζω έχει ακριβώς τα φρύδια μου, ρε φίλε. Είναι ολόιδια. Οχ. Για να ακούσουμε φωνή. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Βαθμό δυσκολίας. Πάμε hard, ρε φίλε. Πόσο δύσκολο θα είναι για μένα. Και όνομα. Πάνος. Dent. Wizard. Ξεκίνα το ταξίδι σου. Λοιπόν, καθίστε αναπαυτικά. Πάρτε snacks, πιτσούλα, καφεδάκι. Συγκεκριμένα για μένα είναι 9.30 ώρα το βράδυ. Έχω βάλει ένα energy drink. Χαμογελαστός, μ' αρέσει. Αυτός είναι ο Professor Frigg. Τρομερά γραφικά, παιδιά. Τρομερά. Πήρα ένα μεταχειρισμένο ραβδάκι, μου λέει. Οπότε τελικά κάποια στιγμή θα πάρεις και τα δικά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τηλεμεταφορά. Γεια σου, ρε Τζόρτζ. Είμαστε τώρα στο Λονδίνο. Λογικά θα πάμε κάπου στη Διαγώνιο που λένε για να πάρουμε να ψωνίσουμε όλα τα μαγικά τα εξαρτήματα. Θα έχει σίγουρα αρκετές συζητήσεις, οποίες δεν θα τις μεταφράσω όλες, προφανώς. Ήρθε, λέει, κουκουβάγια. Αλλά λέει, μίλησε εδώ. Να μιλήσουμε, λέει, καθώς πάμε στο Hogwarts. Πολύ ωραίος ο χαρακτήρας μου, παιδιά. Πολύ ωραίος. Έχει, λέει, πάρα πολύ καιρό να πάμε εκεί στο κάστρο. Ακούει τις καμπάνες και λίγο ψαρώνει ο τύπος. Και έχει και τα όρατα πλάσματα. Τα όρατα πλάσματα, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι τα ονόματά τους, αλλά είναι εκείνα σαν άλογα με σκελετωμένα. Και κάποιος άλλος μας ακολουθάει. Μ' αρέσει το μυστήριο, δεν ξέρω τι ιστορία θα είναι. Θα είναι ιστορία με τον Voldemort. Θα το δούμε. Warner Bros. Game. Γενικά η Warner δεν βγάζει πολύ καλά παιχνίδια. Βασικά κάποια ήταν καλά. Δηλαδή τα Arkham και αυτά. Για να δούμε αν θα σχετίζεται. Γενικά έχω δει πολλά καλά reviews. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Warner βγάζει πολύ καλές ταινίες. Δηλαδή με υπερήρωες και όλα αυτά. Και φυσικά και τα Harry Potter. Γενικά δεν είμαι υπέρ το franchise που γίνονται παιχνίδια. Γιατί πολλά πράγματα είμαι σίγουρος ότι στραβώνω στην πορεία. Αλλά για να δούμε. Με ποιον ταξιδεύεις, μου λέει. Θα με συστήσει για πρώτη φορά. Ένας νέος μαθητής. Ο Πάνος Dent. Ο μάγος.
Πέμπτοετής, είναι σκληρό, ναι. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts. Αντί να μπει πρωτοετής, μπήκε πέμπτοετής. Of course, as the other fifth years have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student. Ah, γι' αυτό λέει, επειδή όλοι θα έχουν εξασκήσει τα αξιόρια τους και αυτά, πρέπει να μου κάνει λίγο κατσάπα, το πούμε έτσι. Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Είναι ταλαντούχος μάγος. Με κολακεύει, λέει. Α, αυτός εδώ είναι στο Υπουργείο, λοιπόν. Κατανοητό. Υπουργείο Μαγείας. Ουχ! Goblin Rebellion. Η επανάσταση των Goblin. Και μου αρέσει η εφημερίδες που κουνιούνται ακριβώς. Ουχ! Κάτι είδε ο δικός μας, παιδιά, κάτι είδε. Who alerted me to his activities months ago. Η γυναίκα του Έλαζαρ. Η Μίριαμ. She wrote to me about Ranrock before she died. Wondering what the ministry knew about his activities. Πέθανε η γυναίκα του. Γενικά, συλλέγουμε πληροφορίες. Είμαι σίγουρος θα έχει πάρα πολλά side quest, θα έχει μεγάλο main quest. Ουφ. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl. Correspondence. I can only assume that she had to get rid of it quickly to keep it safe. Αυτό είναι αντικείμενο, λέει, που έδωσε με μια κουκουβάγια η γυναίκα του. Αλλά λέει δεν το έχουν ανοίξει γιατί έχει μια προστασία, μια μαγεία. Είναι αυτή η λάμψη. Ουχ! Ο χαρακτήρας μας βλέπει μια λάμψη. Ω, έχει ταλέντο! Θα μου άρεσε να έχει και την επιλογή πάντως για μουσια και αυτά, αλλά... Να μου πεις μάλλον επειδή είναι μαθητές δεν σε αφήνουν να βγάλεις μουσια. Δεν ξέρω. Εντο τσάκαλο! Μα τα γένια του Μέρλιν! Τι ήταν αυτό! Τι ήταν αυτό, ένας δράκος! Μα τα γένια του Μέρλιν! Τρομερό ξεκίνημα! Να τη! Τρέξε, οδηγέ, τρέξε! Παναγιά μου! Πίδα! Okay, εγώ που νόμιζα θα πάμε στο Hogwarts με τρένο και τελικά πηγαίνουμε με υπτάμενη... Έλα, προφέσορ! Δεν ξέρω καν αν έχει quick time actions. Ωραίο, εντυπωσιακό μετά από το God of War Ragnarok και αλήθεια χρειαζόμασταν ένα hype game. Και νομίζω ότι αυτό είναι. Αυτό είναι πραγματικά. Σιγουρευτείτε, κάνε εγγραφή για να μην χάνετε κανένα επόμενο πάρτι. Θα το σπάσουμε, θα ανεβάζω. Πα συχνά. Οχ, δεν έχω ζωή. Έχω ένα potion. Οπότε να είμαστε low HP, θα πατάω αυτό εδώ για να πίνω αυτό το potion ώστε να χυλάρω. Σαν καινούριος. Έχω 3 τέτοια και μάλλον θα τα χρειαστώ. Τζορτζ, άστο. Κάτι λέει συνέβη, λέει, γιατί ένας κλασικός δράκος δεν το έκανε ποτέ. Σιγά μην ήταν ένας κλασικός δράκος, βέβαια. Look around. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Α, με το που το αγγίξαμε, μας τηλεμετέφερε σε αυτό το μέρος. Feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But μην είναι κοντά μου, δεν έχουμε ιδέα ποιος το δημιούργησε. Why? Καλά, εντάξει. Εν τω μεταξύ, το God of War, όπως και να το κάνουμε, ήταν για PlayStation 5. Τώρα δεν συγκρίνεται με την επεξεργαστική ισχύ της κάρτας γραφικών της 3090 στο PC. Δηλαδή, δείτε εδώ τα χόρτα, δείτε τις... Οκ, έκαναν δουλίτσα. Πού βρισκόμαστε, ρε! Κάπου λέει στη Σκωτία, μου θυμίζει Uncharted αυτό. Αυτή λέει σίγουρα δεν είναι η μέρα όπως φανταζόμαστε.
αλλά το έστειλε στον Τζορτζ για έναν λόγο. Και πιστεύει ότι η γυναίκα του αλλά και ο Τζορτζ πέθανε γιατί κάπου λέει. Μας πάει. Λοιπόν, για να ψάξουμε. Αισθάνομαι λίγο περίεργα που δεν έχω παλέψει ακόμα, δηλαδή. Εντάξει παιδιά, τα γραφικά είναι LOL. Φίλε, θες. Όπως βλέπετε, τα έχω όλα στο Ultra και έχω και τα Ray Tracing όλα τις αντανακλάσεις ενεργοποιημένες. Και εννοείται 144 και frames για να τρέχει τελείως smooth. Έλα εδώ. Wow, κάνουμε και παρκουράκι. Αρχαία μαγεία, ε. Άστα να πάει. Ξέρω εγώ από αρχαία μαγεία. Μην αγχώνεσαι. Ω, δεν το πως πηδάει. Ω, λόρικος. Το Hogwarts είναι από την αρχαία μαγεία, ε. Λοιπόν, μη χάνουμε χρόνο, καλύτερα. Βασικά θέλω να πάω σχολείο ρε εσύ, εννοείται. Ω, ο, τσακίστηκε. Η γυναίκα του ήθελε να ψάξει πώς εξαφανίστηκε, λέει, αυτή η μαγεία. Έτσι, ποιος τη χρησιμοποιεί αυτή τη μαγεία. Νομίζω εδώ πρέπει να κάνεις ένα ξόρκι. Ξόρκι απελευθέρωσης. Μια μαγεία είναι εδώ. Πες μου, τι μαγεία να κάνω. Oh. Θα κάνω μαγεία, λοιπόν. Βγάζω αυτό εδώ. Μα αυτό εδώ. Τρομερό. Ωμα ρε. Ωια. Οκ. Ωραίο και εντυπωσιακό. Αυτό είναι η βασική κίνηση, ας το πούμε έτσι. Light attack. Συγγνώμη. Τι να κάνω εδώ, Assassin's Creed, να πάω στην άκρη. Leap of faith. Θα μου κάνεις πατηράκι. Ωπ, δες τον parkour. Ωραίος. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Εδώ όμως τι κρύβεται. Γιατί ως γνωστόν είμαι και πολύ περίεργος. Καλά. Δεν μου ξεφεύγει τίποτα. Πήρα κάτι coins. Περίμενε καθηγητά. Οχ. Πώς θα περάσουμε τώρα απέναντι. Μήπως έχω κανένα σκουπόξυλο. Λέω εγώ τώρα. Προετοιμάσου. Ριπέρο. Οκ. Έρχονται vibes από την ταινία. Oculus Repair που είχε κάνει η Ερμιόνη στα γυαλιά του Harry Potter. Σας είπα, τις έχω πολύ προσφάτες ταινίες, έχω λιώσει. Ξεκίνησα και τις παρακολουθώ τους ώστε να είμαι στο κλίμα. Προετοιμαζόμουν για αυτήν εδώ τη στιγμή. Σχεδόν φτάσαμε. Καλά. Δεν το χορταίνω. Το καλό είναι ότι δεν έχει κανένα αντίπαλο. Δηλαδή, απλά τα βάζω με γλάστρες και βάζα. Γιατί να φτιάξει κάποιος αυτό εδώ. Ας ψάξουμε για πράγματα τα οποία νιώθουμε ότι δεν ταιριάζουν. Okay. Ωραία, έχουμε μήνυμα κάτω αριστερά και πρέπει να εξερευνήσουμε. Investigate. Είναι μια τελετή, λέει. Για να πάω από εδώ. Εδώ. Αυτό το άγαλμα. Ο Dumbledore. Ή μοιάζει με τον Μέρλιν. Κάτσε να συνεχίσω από εδώ. Εδώ.
Εδώ θα κρύβεται. Hey, προφέσορα! Δες εδώ! Δες εδώ! Oh. Ένας μαγειμένος καθρέφτης! Μοιάζει... με σκηνή από το Hogwarts! Why would someone have conjured that enchanted stone here? Γιατί κάποιος να το έκανε αυτό εδώ? What room? I don't see anything. Δεν βλέπει αυτό στο δωμάτιο! Για να κάνω εγώ μια μαγεία γιατί εσύ δεν τη βλέπεις. Godric's heart. Τι λέμε, μεταφερθήκαμε! I don't believe it. Μου δίνει οδηγία να ξυπνήσω τον Goblin. Καλησπέρα! Είναι αστραπεζίτης! Μου θυμίζει Harry Potter όταν είχε πάει να πάρει τα χρήματα του πατέρα του. Θα παίζω φούλα να δρομές, είπα, γιατί τα έχω φρέσκα. Οπα, οπα, οπα! Βρωμερά! Goblin! Κακάσχημα, Goblin! Ωραία νύχια! Αποκλείεται! Μήπως έχει ένα κρυφό θησαυρό που προστάτευε η γυναίκα του με το κλειδί? Γιατί παίζει κι αυτό. Σαν τέσσερα εδώ. Καλώς ήρθατε. Τράπεζα μάγων. Το 12. Το 12. Ό,τι πεις. Οχ. Έλα, δώσ' το κλειδί. Εννοείται, ορίστε το κλειδί. This way, then. Λεφτά να είναι κοντά μου, λέει, λέω, λεφτάρα για να ζητούμε. Τι ακριβώς ψάχνουμε? Οχ! Έτσι ήταν στην ταινία, αυτό τώρα... Α, ναι, έτσι ήταν. Καλά, fanboy τελείως κάνω τώρα, Λοιπόν, καθίστε αναπαυτικά, έρχεται... Όσο ο τύπος μας πηγαίνει μια υπέροχη βόλτα, θα σας πω για το creatorshop.gr, την σελίδα στην οποία μπορείτε να αγοράσετε το merch μου, όπως αυτό που φοράω, και πολλών άλλων creator, θα βρείτε αξεσουάρ. Θα σας αφήσω link κάτω στην περιγραφή, να κάνετε παραγγελίες με αυτόν τον τρόπο, στηρίζετε το κανάλι και παίρνετε ένα πολύ ωραίο ρούχο για να φοράτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τις αγορές, ειλικρινά το εκτιμώ, όπα ρε, πάρα πολύ, και βοηθάτε πραγματικά να συνεχίζω. Τι είναι αυτό, ρε! Μπορούσα και να το κάνω skip, αλλά... Πού πάμε, ρε φίλε? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι, σε σχέση με το God of War, δηλαδή θα ήλπιζα πραγματικά να υπήρχε ελληνική μετάφραση. Θα ήταν τέλειο, ρε φίλε. Θα ήταν τέλειο. Για να μην αναγκάζομαι να σε μεταφράζω. Παρ' όλα αυτά, φτάσαμε. Yep, απαγορεύεται, μου κάνει αυτός. Οχ, τρελαμένος. 12, είπαμε. Ιστορική μέρα, λέει. Κόκκινα μάτια, λες να υποδηλώνει κάτι. Να το, είχε ένα κόκκινο στο χέρι του. Είχε ένα κόκκινο μπρέστερ στα χέρια του. Ίδιο είχε και ένας δράκος. Το είδε. Ο Πάνος δεν το είδε αυτό. Όχι, λες να γίνει μάχη τώρα πάνω στα αμαξίδια. Θα το πει. Όχι. Το δράκο το αυτό. Αυτός λέει είναι για το παλιό μέρος της τράπεζας. Λέει έτσι κι αλλιώς κανένας δεν πάει εκεί. Κανένας εκτός από τον κακό, τον οποίο δεν το ξέρουμε ακόμα. Αλλά ανυπομονώ να του συναντήσω και να του δώσω ένα μάθημα. Ακούω κάτι ψιθυρούς. Εντάξει ρε, δεν υπάρχει, παιδιά, δεν υπάρχει. When was the last time this vault was accessed?
Τα γραφικά δεν υπάρχει. Ξεκάθαρα άξιζε που δεν έπαιξα στο PlayStation 5 και το άφησα για το PC για σας. Πραγματικά. Θες εδώ για να ανακλάσεις όλα τα πάντα. Οχ! Πήγα να ανοίξω το chest εδώ μαξί και με σταμάτησε το game. Κόψα να του λέει μέχρι εκεί μένεις. Θα τσεκάρουμε εμείς τώρα μόνοι μας. Ή θα είναι κάτι περίεργος. Όχι φίλε, κάτσε να ανοίξω το chest. 47 νομίσματα παρακαλώ. Λεγκάριον Λεβιώσα. Δεν ψάρωσε μία ο τύπος. Wingardium Leviosa. I wonder if you might. The instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Οι οδηγίες λένε να κλείσει την πόρτα. Best of luck. Καλή τύχη. Professor, that was certainly unexpected. Αυτό σίγουρα δεν το. Let me think. There must be. Revelio. Revelio, perhaps. Revelio. Ακριβώς, κάνε την αποκάλυψη. Μαθαίνουμε τα ξόρια ξανά. Οχ. Είναι αυτό. Ωραία, πάμε. Ρεβέλιο. Πάμε. Α, πατάω αλφα εδώ. Αριστερά. Και ναι, Ρεβέλιο. Πες μου τώρα αυτή θα είναι δικιά μου κίνηση. Okay. Για να ξαναδοκιμάσω. Revelio. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. Θες να ανοίξεις εσύ πρώτος. Revelio. Πολύ smooth. The one I saw in the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover. Θα ανακαλύψουμε ένα τα μυστικά του χρηματοκιβώτιου, λοιπόν. Λούμος. Ωραία κίνηση. Δες τα φώτα. Θέλω να μάθω κι εγώ αυτή την κίνηση. There will be no disapparating if things go poorly, not out of Gringotts. Θέλω να μάθω κι εγώ το λούμος. Να μην το μάθω. Εντάξει. Είναι λες και βλέπουμε ταινία, λες και παίζω σε μια ταινία και πολύ καλύτερο είναι το vibe. Ελπίζω να το απολαμβάνετε όσο το απολαμβάνω κι εγώ. Πραγματικά δεν έχω δεχτεί κανένα spoil, δεν ξέρω τίποτα. Και έτσι θα μείνουμε, γιατί θα ανεβάζω συχνά βίντεο, οπότε μην αγώνεστε, κάντε υπομονή και να τη ζήσουμε παρέα όλη αυτή την ιστορία. Όπως έχουμε κάνει με τόσες πολλές στο παρελθόν σε αυτό το κανάλι. Interact with magic. Hey! Όπα ρε! When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. Αποφάσισε πώς θα προχωρήσεις, λέει. That statue. What statue? Πάλι βλέπει αυτό συνάγαλμα. I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Να κάνω ρεβέλιο. Να το. Reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Είναι ανάποδα. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Εννοείται, εγώ θα κάνω cast Lumos. Πάμε. Λούμος, έλα. Δεν πρέπει να με φτάσει το κόκκινο. Yes, το μάθα. Με αυτή εδώ την κίνηση έχω και άλλα spells. Νάτος. Όπα. Παιδιά, δεν θέλω μια μάχη, θέλω απλά να ακολουθήσετε το φως, έτσι δεν είναι? Όχι! Προτέγκο! Όπα ρε! Λεβιώσω, ντεπούλσω, όπα ρε, αυτός είναι καλός ρε! Λοιπόν, περίμενε, incoming. Wow, το έκανα!
Οπα, προτέγκο. Έλα ρε. Wow, το έκανα, 3-3. Τάκ, το κατέστρεψα. Λούμος. Πάμε ξανά, Λούμος. Κάνω κι εγώ το Λούμος. Τώρα ρε, μένω κοντά, μένω, έλα. Εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε, ρε. Οπα. Δεν ξέρω. Εγώ βρήκα ένα τσέστ πάντως. Είμαι καλός στο να βρίσκω τσέστ. Ω, τέλειο είναι τώρα με το Λούμος. Δείτε, τώρα με το που κάνω το ρεβέλιο μου αποκαλύπτει τσέστ και τέτοια, οκ. Ο Λούμος βέβαια δεν κρατάει για πάντα. Investigate. Ω, με μάγκωσε. Πρέπει να ενεργοποιήσω ξανά τα αγάλματα. Μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, αυτό εδώ έπρεπε να είναι. Και αυτό εδώ. Και εσύ έλα εδώ. Ωραία. Πάμε. Θα παλέψουμε. Θα παλέψω αν χρειαστεί. Ελάτε. Ελάτε ρε. Ξυπνήστε. Έλα ρε. 1v3. Προτέγκο. Τον έπιασε στάν. Προτέγκο. Καλά. Τα τσάκισα. Αν κρατάω λέει πατημένο τους κάνω και stand. Οκ. Για να το δοκιμάσουμε. Το κόλπο. Έκανε έναν άλλο stand. Καλά. Πάμε ρε. Έλα. Ωραίο το fighting system, παιδιά. Ωραίο. Έλα. Αυτό πόνεσε. Έχει και κολοτούμπα. Καλά, έχει και τον dodge. Αν δεν προλάβεις να κάνεις την άμυνα, μπορείς να κάνεις και κολοτούμπα έτσι. Έλα ρε. Τρομερό. Δώσε μου κανονικούς ρε. Δώσε μου κι άλλους αντιπάλους. Τι είναι αυτά, στο χάρτο παίζω. Έλα ρε. Φοβήθηκα για λίγο. Συνεχίσουμε. Προφέσορ! Όπα ρε, μπορώ να τρέχουμε κιόλας. Χρήσιμο. Λούμος. Προφέσορ, πού είσαι! Ρεβέλιο! Όχι ε. Λούμος. Τίποτα. Τι είναι αυτό. Και έγινε πύλη. Το Hogwarts πότε θα πάμε, εγώ νόμιζα πας έτσι με το καλημέρα. Η πρώτη σκηνή είναι το Hogwarts, αλλά όχι, δεν είναι η πρώτη σκηνή το Hogwarts. What is this? Revelio. Ανακάλυψα ένα chest, γενικά δεν ξέρω, θέλω να έχω χρήματα, να αγοράζω σκούπες και γλυκά και τέτοια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εδώ όμως. Αυτό είναι με τις αναμνήσεις που ρίχνεις μια ανάμνηση μέσα και βουτάς το κεφάλι σου και τη βλέπεις. Από το ημίαιμο πρίγκιπς τη θυμάμαι. Για να σε δω, ξέρεις να το λειτουργείς, το κόλπο. Ο καθηγητής. Τι είναι λέει αυτό το μέρος. Καλή απορία. Δεν είναι απλώς λέει μια απλή λεκάνη. Έτσι, για να βλέπεις αναμνήσεις. Να ξέρω, σας το είπα. Η ανάμνηση ήταν αυτή εκεί μέσα, ε. Ο...
Έτσι ακριβώς σαν την ταινία. Πέφτει λευκό και μετά ήταν μαύρο. Βούτα το κεφάλι μέσα. Κι όμως δεν πνίγεσαι. Ναι ρε φίλε, ακριβώς σαν την ταινία. Ποιος είναι αυτός? Ο Dumbledore είναι. Ένας μάγος φτιάχνει αυτό το μέρος. Και άλλοι μάγοι. Charles Rook. Πενσίβαλ. Οχ. Ρόκουουντ. Ράχαμ. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Ah. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. Ωραία, άρα αυτός, ο δικός μου χαρακτήρας, έχει, μπορεί να διαβάσει την αρχαία μαγεία. Αυτό. Yes. And if we are correct, Charles, αν είμαστε σωστοί, ο μάγος, η μάγισσα που θα ολοκληρώσει δοκιμασίες, θα είναι άξιος για να πάρει αυτή τη γνώση αλλά και την ευθύνη. Λοιπόν, κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Βγάζει τώρα την ανάμνηση και τη βάζει εκεί μέσα. Μου αρέσει το μέχρι στολή του δικού μου, ε. That surrounded them. Yes, sir. Αυτό λέει, βλέπεις τη λάμψη. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed. Ίχνη αρχαίας μαγείας, λοιπόν. But could never. Η Miriam, η γυναίκα του, τα έβλεπε, αλλά πέθαναν στο κυνήγι, λέει, της γνώσης. Που ήταν κρυμμένα. Και εσύ λύσε το κλειδί για να την καταλάβεις. Goblin υπάρχει. Οχ. Κάποιος έρχεται. Ο Ragnarok. Ωπα ρε. Ήμουνα, είχα δίκιο. Κοίτα, δεν φαίνεται τρομακτικός. Δεν είναι γκόμπλιν, κατάλαβες. Οπ. Γιατί είσαι εδώ. Δώσ' μου αυτό που βρήκες. Για τα ξεχασμένα. Πώς ήταν τα περασμένα ξεχασμένα. Όχι, αυτός είναι σε φάση. Αυτοί είχαν το κλειδί, σε παρακαλώ, κατάλαβες. Πρέπει να επιμείνω. Εσείς, λέει, δεν το είχατε το κλειδί. Δεν έχω υπομονή για προδότες. Θες να παίξουμε το... Σ' έχω, κατάλαβες. Σ' έχω. Ίσως ο νέος φίλος σου θα είναι πιο βοηθητικός. Και ξεκινάει η μάχη! Ωπα ρε! Ωπα ρε, που με έστειλε. Οχ. Αλλά μάλλον είναι σχεδιασμένο. Ωπα ρε! Τρομερό! Μου θυμίζει τότε στο σκάκι, στην πρώτη ταινία που παίξανε... καλά, όποιος δεν έχει δει τις ταινίες Harry Potter να τις δει γενικά. Ταυτόχρονα με αυτή είναι τη σειρά να βλέπετε και τις ταινίες Harry Potter. Ωπα, ωπα! Ξέρω έναν δρόμο έξω. Προφέσορα, τι κάνεις! Προλαβαίνει. Γλιτώσανε. Οι άλλοι μείναν εκεί να παλεύουνε, αλλά γενικά το μέρος πρέπει να γίνει η γης μαδιά μου. Όλα καλά. Α, τον έκανε εντύπωση το πόσο δυνατό ήτανε αυτός ο Ragnar, πώς λεγότανε.
be. Αποκλείεται. It seems those who set up the pensieve, the locket and the path to both wanted someone with your ability. Όλοι λέει που το σχεδίασαν αυτό ήθελαν κάποιον με τη δικιά σου ικανότητα για να καταλήξει ακριβώς εδώ. We have a sorting ceremony to get to. Τι λες ρε, έφτασε στο Hogwarts. Βασικά στο δάσος πριν το Hogwarts. Δώσε μου drone shot από ψηλά να τρελαθώ. Ναι ρε φίλε, μόλις έφτασε το τρένο εδώ. Εν τω μεταξύ έχουν κάτι στο artwork. Δηλαδή τώρα είναι ταινία. Έκανε ένα πολύ smooth transition μεταξύ παιχνιδιού και σε ταινίας λίγο CGI για να καταλήξει εδώ. Ωρε φίλε, θα περάσουμε καλά. Θα περάσουμε πολύ καλά. Ανυπομονώ να εξερευνήσω αυτό το μέρος. Portkey Games Hogwarts Legacy. Ας το πούμε ότι αυτός ήταν ο πρόλογος για αυτό το παιχνίδι, να πάρουμε έτσι μια πολύ ωραία γεύση. Ένα τσικ. Για να χαϊπαριστούμε για τη συνέχεια. Ό,τι και να γίνει αύριο, νέο part από αυτό εδώ το game. Θα το πάμε τάπα. Ξεκίνησε, φτάσανε εδώ στο κάστρο, την ώρα της τελετής ακριβώς. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. Η τελετή η οποία διαλέγουμε οίκο. Οχ. Μου φόρεσε και τη ρόμπα. I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. Πρέπει να μιλήσουμε με το Υπουργείο. Να προειδοποιήσουμε για τον Ράνο και να πούμε για τον George. Γιατί έγινε εγώ και εσείς. Εντάξει. Ready for the sorting ceremony? Ναι. Για να δούμε. Σε ποιον Νίκο θα με τοποθετήσουνε. Όχι το καπέλο που μιλάει. Έχουμε έναν έξτρα μαθητή. Να το φέρω. Άντε, φέρ' τον. Phineas Nigellus Black. Black. Oh. Ο διευθυντής. Prepare yourself to meet Phineas Nigellus Black. Της γνωστής οικογενείας. Sirius Black. Nice of you to join us. Καλώς το Fig. The sorting ceremony is over. Oh, τελείωσε η τελετή. Υπήρχαν επιπλοκές. It seems the goblin Enough. Goblins. Time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. Κάτσε ρε φίλε, γιατί είναι εκνευριστικός. Ο Dumbledore θα ήταν πολύ καλύτερος. Αν είσαι τυχερός, θα σε βάλουμε κάπου, μου λέει. I'll be in touch. Δεν θέλω να είμαι απόκληρος τώρα, κατάλαβες το παιδί που δεν έχει οίκο. Δηλαδή βλέπεις εδώ, Γκρίφιντον, Ρέιβενκλο, Χάφλπαφ, Σλίθερινγκ. Στα αριστερά. Οχ, οπ, Χάρι Πότερ! Μου κλέψε το γυαλί αυτός. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Αυτή είναι η Weasley, μάλλον της γνωστής οικογένειας θα είναι. Πάνω στην ώρα ακριβώς είδα, τι τύχη. Και η πιο σημαντική απόφαση του παιχνιδιού λοιπόν. Για να δούμε. Σε ποιο χάος θα είμαστε, όπως έγινε ακριβώς στην ταινία. Λίγο μεγαλύτερος λέει από τους άλλους. Έτσι δεν είναι. Με προτιμήσεις, Λοιπόν, ξέρεις κάτι, ανυπομονώ να εξερευνήσω, όχι να πάω στα μαθήματα. Έτσι. Θέλω να ψάξω τα πάντα. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit. Αλλά οι καθηγητές πρέπει να σου διδάξουν και πολλά. Μάλλον από αυτά που επιλέγω ίσως θα μου επιλέξει. Κάτι λέει βλέπεις σε μένα. Για να δούμε. A certain sense of... Αργά μπλε αυτός ρε. Φιλοδοξία, loyalty, πίστη. Daring, θάρρος. Λοιπόν, ξέρεις κάτι. Είμαι πιστός. Έχω πίστη, ρε φίλε. Μία ομάδα. PTT μόνο. Είμαι αληθινός φίλος. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Δεν το βάζεις κάτω, λέει, εύκολα, έτσι δεν είναι?
Δεν σταματάς λες τα challenge τα οποία είναι μπροστά σου. Και ότι είσαι πιστός στο φίλο σου λέει καθυστέρησες. Ισχύει. Ίσως ανήκει στο Hufflepuff. Καλό ακούγεται το Hufflepuff, αλλά εγώ θέλω Gryffindor. Οπότε choose a different house. Εδώ στο Gryffindor είναι οι τολμηροί, οι γενναίοι και οι πότες. Το Slytherin απ' την άλλη είναι αυτοί που έχουν φιλοδοξίες και πείνα για δύναμη. Ενώ το Ravenclaw είναι για τους έξυπνους, τους δημιουργικούς και αυτούς που τους κόβει. Ξέρεις κάτι, εγώ αποφασίζω να είμαι Gryffindor ρε φίλε. Ναι, εγώ αυτό είμαι. Όπως και ο Harry Potter και όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό θέλω. Ναι! Εντάξει. Το είχα αποφασίσει παιδιά ότι θα είμαι Gryffindor εξ αρχής. Όχι ότι και το Slytherin δεν μου άρεσε. Δηλαδή το είχα σκεφτεί, Slytherin έτσι ξέρεις, μάγος και τέτοια. Αλλά ναι ρε φίλε, δες εδώ όλα τα ξαδέρφια του Ron. Όλοι κοκκινομάλιδες. Χρονολογικά δεν ξέρω που είναι, νομίζω είναι στο παρελθόν. Πες να είναι, ναι. Ακυρώθηκε το Quidditch. Έλα ρε, αυτό είναι ξενέρωτο. Έλα ρε. Όχι, λέει, δεν απαγόρευσε ότι θα πετάτε, αλλά λέει μη με προκαλείτε. Πρέπει να επικεντρωθείτε στις ακαδημιακές, στο ακαδημικό σας μέλλον. Αύριο έχει μάθημα. Άντε, φύγετε λέει. Έλα ρε φίλε, δηλαδή δεν θα έχει Quidditch. Άρα να περιμένουμε ίσως κανένα DLC ή κανένα έξτρα στην πορεία, αλλά... Λες την πορεία να μας το επιτρέψουν. Δεν ξέρω. Να πάω στο δωμάτιο, ναι. Όπως έλεγα, είμαι η καθηγήτρια Weasley. Ωραία και ευγενική. Λοιπόν, πάμε. Όπως και στην ταινία, θα πάμε να δούμε που είναι το κοινό δωμάτιο τέλος πάντων του Gryffindor. Όχι! Ο πίνακας! Όπως και στην ταινία, ναι. Ακριβώς. Υπάρχει κωδικός, εννοείται. Λίγο μπαγκαρισμένο, αλλά... Grata Domum. You may enter. Ωραίο. Well done. Έχω δει αν ήμουν Slytherin θα είχε ένα φίδι το οποίο θα άνοιγε, αλλά δεν έχει σημασία. Θάρρος και όλα αυτά. Θα έρθει λέει αύριο το πρωί για να μας πάει στο πρώτο μου μάθημα. Θα κοιμηθώ εξαιρετικά, να είστε σίγουροι, θα κάνω και γνωριμίες, θα το ζήσουμε. Νομίζω μας δείχνει ότι ξημερώνει μια καινούρια μέρα στο Hogwarts, η πρώτη μας επίσημη ημέρα. Περίμενε. Welcome to Hogwarts. Παιδιά, καθίστε, καθίστε. Λοιπόν, όσοι... Λουμος. Είστε φαν, θα εκτιμήσετε αυτές τις σκηνές. Δεν είχαμε ποτέ την ευκαιρία να εξερευνήσουμε. Θυμάμαι τώρα εδώ στο ένα δωμάτιο καθόταν ο Χάρι, δίπλα ο Ρον. Ο καθένας έχει μια ξεχωριστή κουκέτα, στο πούμε, που μπορεί να κλείνουν εδώ οι κουρτίνες, έτσι για να έχει πιο privacy. Εδώ η κουκουβάγια. Έλα ρε φίλε. Για να δούμε. Ριβίλιο. Λες να έχει τίποτα εδώ. Α. Τι λες ρε. Μπορώ να εξερευνήσω τα πάντα. Α, και εδώ είναι δωμάτια. Επίσης. Κάτσε να ανέβω κι άλλο. Αυτό είναι μάλλον του Gryffindor μόνο το μέρος. Πόσο περίεργο που κουνιούνται. Level 1 lock. Τα πορτρέτα. Different. Starting Hogwarts in your fifth
Α, λένε για μένα ότι θα ξεκινήσω το Hogwarts ως πέμπτο ετής. Εντάξει, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Είναι λίγο αμήχανο. Καλησπέρα, παιδιά. Τι λες, ρε, είναι πολύ ωραίο, πολύ κλάσι είναι το Gryffindor. Καλησπέρα. Θα φάω κάτι. Ω, τσίμπησε κάτι. Λοιπόν, πρέπει να γνωρίσω εδώ κάποια παιδιά μου, λέει. Garrett Weasley. Να, τον ζω Weasley, ο ξάδερφος του Ρόν αυτός. Καλησπέρα. Είσαι ο πεμπτοετής, ε. Garrett Weasley. Ναι, ήταν ο George. Ήταν μαζί μας, ψιλοχάθηκε, αλλά... αυτή η δράγκη λέει, παρ' όλα αυτά λέει, χαίρομαι που είσαι εδώ. Α, έχει συγγένεια λέει με την professor. Α, είναι η θεία του, οκ. Οπότε μπορεί να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Αυτό του είπα. Βασικά το αντίθετο μου κάνει. Keeps too close an eye on me. Mm-hmm. It's all a bit suffocating, to be honest. Καλά, μου λέει, είμαι πρωτοετής και μου συμπεριφέρεται σαν πρωτοετής. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Θα σε προσέχει. Λοιπόν, χάρηκα που σε γνώρισα, Gareth. Thank you for the insights on your. Και σε ευχαριστώ που είπες για τη θεία σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω για πρώτο part πήραμε μια πολύ καλή γεύση. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, αύριο θα ανέβει ολοκένουργιο part από αυτό το game και θα το κάψουμε αυτές τις μέρες. Πρωτού φύγετε, σας συστήνω να δείτε τη σειρά God of War Ragnarok σε περίπτωση που δεν έχετε δει. Είναι πάρα πολύ καλό game με τρομερή δράση και μοναδική ιστορία. Έλα, πάτα το. God of War είναι, θα σ' αρέσει, πίστεψέ με και μείνει συντονισμένος κάνοντας εγγραφή.